το θέμα είναι το εξής. Όταν είπες ότι θα αποχωρήσεις, ακόμα και η τριάδα της φορτιάς ήταν προβληματισμένη και είπε πώς γίνεται, μπορεί να γίνει αυτό, έτσι. Το άλλο σχόλιο ήταν ότι αυτό, η αποχώρησή σου δηλαδή, η οικειοθελή σου αποχώρηση, έγινε γιατί τσακώθηκες με τον σύντροφό σου και γι' αυτό έφυγες. Αυτό ισχύει? Δεν ισχύει καθόλου αυτό. Οι λόγοι δεν ήταν ένας, ήταν πάρα πολλοί λόγοι. Πάρα πολλοί λόγοι που πήρα από αυτή την απόφαση. Πιστεύω το τηλεφώνημα το είδατε. Δεν υπήρχε κάποιος τσακωμός. Όχι, τσακωμός κανένα. Τον οποιοδήποτε άντρα μπορεί να τον πείραζε. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, γιατί το είπα και στον αέρα πιο πριν. Τον είδαμε, το είδαμε το τηλεφώνημα και είπα ότι. Πώς το λένε, ότι θα μιλήσω και στη Γαριφαλιά γι' αυτό, γιατί εμένα, ας πούμε, μου φάνηκε ότι ήταν ένα άβολο τηλεφώνημα. Γαριφαλιά, σαν να τον αμήχανε και ίσως και λίγο ένοχη για κάποιο λόγο. Δεν ήμουν ένοχη, όχι, γιατί δεν νομίζω, δουλειά έκανα. Φυσικά. Ναι, για ποιο λόγο να είμαι ένοχη. Απλά. Δεν την έκανε τη δουλειά όμως. Δεν την έκανε τη δουλειά όμως. Δεν θέμα. Έδωσα το φιλί, εννοείται. Ναι. Δόθηκαν οδηγίες που μπορεί να μην φάνηκε απλά. Οι οδηγίες δεν ήταν να φιλήσουμε στο στόμα μόνο. Μπορούσαμε να φιλήσουμε στο λαιμό, στο μάγουλο. Εσύ φίλησες κάπου δηλαδή. Και στο λαιμό ακούμπησα και στο μάγουλο ακούμπησα. Το ότι βγήκε ένα άλλο αποτέλεσμα είναι κάτι άλλο. Αυτό ήταν το κερασάκι, ας πούμε, στην τούρτα που σε ζόρισε. Το θεωρείς μέρος αυτών των πραγμάτων που σε ζόρισαν, που συνέβαλε στο να πάρει την τελική σου απόφαση. Απλά έχω πολύ καλή αντίληψη μέχρι που είναι τα όρια μου και κατάλαβα ότι τα όρια μου είναι μέχρι εκεί. Μάλιστα. Και για να μην ξεφτυλιστούμε δημόσια, γιατί θα φτάνω σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, πόσο άλλο να κρατηθώ, πόσο άλλο να ακούω και να προσπαθώ να λέω Γαριφαλιά, κρατήσω. Γαριφαλιά, αδιάφορο. Γαριφαλιά, μη. Εγώ να ξέρω. Όχι, το να χάσω τον εαυτό μου, αντίο, και το κάνω έξω. Αυτό είναι πολύ ωραίο που λες και είναι και πολύ ενδιαφέρον γιατί είσαι ένας πολύ νέος άνθρωπος, 22-23 χρονών, που βεβαίως και έχεις διαμορφώσει μια προσωπικότητα, αλλά παρόλα αυτά είσαι ένας πολύ νέος άνθρωπος. Και εγώ το θεωρώ πολύ ωραίο και σημαντικό, ακόμα και ένας τόσο νέος άνθρωπος να είναι τόσο στέρεος και σταθερός στις αρχές του και στις αξίες του, όποιες και είναι αυτές. Και μάλιστα, επειδή εμείς θεωρούσαμε ότι μάλλον έπαιξε περισσότερο μεγαλύτερο ρόλο αυτή η αμηχανία που ένιωσες στο τηλεφώνημά σου, εγώ είπα και όλες στην εκπομπή ότι όσον αφορά ζητήματα καρδιάς, δεν έχω να πω τίποτα. Σέβομαι. Έτσι κι αλλιώς. Ακόμα δηλαδή, ναι. Θέλω να σου πω ότι ο καθένας τώρα το βλέπει με τον τρόπο του. Okay, εσύ το αποσαφήνισες, δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν μια σειρά πράγματα κτλ. Αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που θα πιστεύαν ότι ακόμα και για αυτό το λόγο, okay, εσύ έτσι θέλεις να κάνεις, ρε παιδί μου. Ναι. Λες, ξέρω τα όρια μου, μέχρι εκεί είναι, δεν θέλω άλλο. Ευχαριστώ. Να πάμε.